Γεια σας αγαπητοί φίλοι, θηριώδη, τεθωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα με τρομερή ισχύ πυρός προτείνει η νοτιοαφρικανική Paramount Group για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος τα είδε, ενδιαφέρεται ο στρατός, τα εξέτασε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτά δεν τα λέω εγώ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ανακοίνωσε επίσημα. Εάν τα αγοράσουμε βλέπετε και από τις εικόνες περί τίνος πρόκειται. Το Γενικό Επιτελείο σίγουρα τα θέλει για να το κάνει ανάρτηση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα γράφει, στις 30 Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού από εκπροσώπους εταιρείας Paramount σχετικά με τόμα και τόμπ κατασκευής της. Αυτά γράφει το Υπουργείο. Να σας πω ότι πρόκειται για θηριώδη οχήματα τα οποία μπορούν να παίξουν καθοριστικότατο ρόλο με τη μεγάλη ισχύ πυρός τους τόσο για τη μεταφορά στρατευμάτων ως τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού όσο και ως τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πιο βαριά οπλισμένα για την υποστήριξη των αρμάτων μας Leopard και των υπολείπων. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα η σειρά BOMB. Η σειρά έχει διάφορα τακτικά οχήματα που έχουν παρουσιαστεί στις δυνάμεις μας. Το κορυφαίο, να σας πω, είναι το Bombe 8, είναι το βαρύτερο της εταιρείας και φέρει σειρά σημαντικότατων όπλων, έχει οδηγό μέσα και πυροβολητή και 10 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες μεταφέρει. Μέγιστο βάρος μάχης 24 τόνους, πύργος μάχης AAU των 220M με πυροβόλο των 57 χιλιοστών, μήκους 8 μέτρων, πλάτος 2,8 μέτρα, ύψος 2,4, χωρίς να υπολογίζουμε τον πύργο. Περνά χαρακόμματα, μήκους 2 μέτρων, εμπόδια ύψους 60 εκατοστών, 1 μέτρο δηλαδή σχεδόν, πάνω από μισό μέτρο, και υδάτινο κόλλημα βάθους 90 εκατοστών, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κινείται σε κλίση 60% ή σε έδαφος με πλευρική κλίση 40%, ταχύτατο με 110 χιλιόμετρα την ώρα στο δρόμο και εμβέλεια μεγάλη 800 χιλιόμετρα με πετρελαιοκινητήρα 450 ύπων και αυτόματο σύστημα μετάδοσης. Παρέχει προστασία από βολές ατομικών όπλων μέχρι και 12,7 χιλιοστό, έχει αντιναρκική και αντιεκρηκτική προστασία ακόμα και με 10 κιλά TNT εκρηκτικών είτε στους τροχούς είτε κάτω από το σασί του τεθωρακισμένου. Αντέχει ακόμα και 50 κιλά TNT πλευρικά, κλιματιστικό για άνετη οδήγηση και φυσικά να μπορούν χωρίς να βασανίζονται να προσφέρουν τα μέγιστα στα θέατρα των επιχειρήσεων όσοι μεταφέρει και το διμελές πλήρωμα. Προστασία επίσης από χημικές ουσίες, ραδιολογικές και βιολογικές. Επίσης έχει εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας. Παρόμοια και τα υπόλοιπα με μεγάλη προστασία και με μεγάλη ισχύ πυρός, αλλά θεωρώ το 8 είναι πραγματικά τρομερό. Φυσικά ευχής έργων θα ήταν να δούμε το περίφημο Κένταυρος να έμπαινε σε παραγωγή το ελληνικό ή ο Κέρβερος που επάνω στα ήδη υπάρχοντα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, οι Κύπροι αδελφοί μας, οι Συνέλληνες, έχουν δημιουργήσει το τρομερό Κέρβερος ή Κένταυρος ή Κέρβερος, αλλά και αυτά εδώ, εφόσον δεν εννοούμε να παράξουμε εγχώρια, φαίνονται πανίσχυρα και ενδεχομένως να είναι και σε συμφέρουσα τιμή. Θα τα δούμε και θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.